49 Γερμανοί τουρίστες και 39 βήτροχες καλονές οργώνουν την Κρήτη την εποχή του COVID-19, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές και την τοπική κοινωνία. 49 people and 39 motorcycles inside and we make one week here. Το γκρουπ έφτασε σήμερα στο Ηράκλειο για να πραγματοποιήσει το γύρο της Κρήτης με τις μηχανές μεγάλου κυβισμού που έφεραν στο νησί, με στόχο να απολαύσουν αξέχαστες διαδρομές και τη διάσημη κρητική φιλοξενία. Θα κάνουν ένα tour γύρω από την Κρήτη και πιστεύω και ελπίζω ότι θα τους κερδίσουμε για τα επόμενα χρόνια να γίνει η λεγόμενη επιμήκυση σεζόν. Αυτοί θα φέρουν και άλλους τουρίστες και άλλους πελάτες που θα μπορούν να ταξιδεύουν μήνες που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη ζέστη. Γιατί όπως βλέπετε, αυτοί έρχονται με όλη την εξάρτησή τους, με κράνη, με στολές, που επιβάλλεται για την οδήγηση της μοτοσικλέτας, για την ασφαλή οδήγηση. Όπως εξηγούν οι διοργανωτές του γύρου της Κρήτης για το συγκεκριμένο γκρουπ, η φετινή τους εξόρμηση ήταν προγραμματισμένη για την Πορτογαλία. Όμως η πανδημία άλλαξε τα σχέδιά τους και ομόφωνα αποφάσισαν να επιλέξουν Ελλάδα ως τον πιο ασφαλή προορισμό στην Ευρώπη και ιδίως στην Κρήτη που συνδυάζει για τους ίδιους υψηλή υγειονομική ασφάλεια και τοπία σύγκριτης ομορφιάς. Βέβαια βοήθησε και τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η πατρίδα μας και η Κρήτη είναι καθαρή, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την πανδημία και επιλέξανε το νησί μας. Εξοπλισμένοι με όλα τα κατάλληλα μέτρα αυτοπροστασίας, οι Γερμανοί μοτοσυκλετιστές ξεκίνησαν από το λιμάνι του Ηρακλείου το οδικό ταξίδι στην Κρήτη, το οποίο θα έχει διάρκεια μίας εβδομάδας. Very nice tour and I think the weather is good and all the people who see this have fun.